Υποτονική ήταν η κίνηση στις λαϊκές αγορές σήμερα, με δεδομένο πως τα αστικά κέντρα αδειάζουν σιγά σιγά εν ώψη 15 Αυγούστου. Η κίνηση είναι μειωμένη σήμερα. Άλλες μέρες είναι καλύτερη, σήμερα όμως είναι μειωμένη. Όλος ο κόσμος έχει φύγει τώρα. Είναι το 15ήμερο των διακοπών. Δυστυχώς. Ψωνίζει ο κόσμος. Όσοι είναι εδώ, κάτι θα πάρουν. Όσοι λείπουν, ξέχνατο. Όπως τονίζουν έμποροι και παραγωγοί, το μεροκάματο που απομένει καθαρό είναι λίγο, καθώς η φορολογία από τη μία και το υψηλό κόστος καλλιέργειας από την άλλη δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια κέρδους. Είμαστε σε ζυμπηγάδες πέτρες. Από τη μία ο κόσμος θέλει φτηνά τα προϊόντα, από την άλλη για να καλλιεργήσουμε είναι ακριβά. Πετρέλα θες, γεωπόνη θέλεις, ζημιές, βάλε πάει για έξοδα, οπότε... Έτσι. Δηλαδή μεροκάματο δεν βγαίνει. Αν έχετε κάποια καλή δουλειά, εκεί στην Crete TV, φωνάξτε με. Εμείς έχουμε παλιά λεφτά και δεν έχουμε πρόβλημα. Τίποτα, έρχομαι πριν η ώρα. Πιάσω δουλειά 20 ευρώ, οικονομήσω 7 ευρώ, αυτά είναι. Δεν βλέπετε. Δεν έχει. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά γενικά. Καλά εμένα, άσε με παίρνω μια συνταξιούλα, αλλά οι άλλοι έχει ορισμένοι και δεν βγάζουν ούτε τους μπάγκους τα έξοδα. Πάντως, οι τιμές στη λαϊκή των Καμινίων σήμερα ήταν καλές, με δεδομένο πως κανείς μπορούσε να αγοράσει πιπεριές και μελιτζάνες από 1 ευρώ, αγκουράκια από 1 ευρώ, φασολάκια από 2 έως και 4 ευρώ ανάλογα με την ποικιλία, μπάμιες από 2 ευρώ, καρπούζια και πεπόνια από 50 λεπτά του ευρώ το κιλό, σταφύλια από 1,5 έως και 2,5 ευρώ, καλαμπόκια από 1,5 ευρώ, και ντομάτες από 80 λεπτά έως και 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Με το ζόρι. Δεν ψωνίζει καθόλου. Σήμερα που είναι και εν ώψη 15 άκουσα για... Τίποτα. Χειρότερα από τις άλλες μέρες. Αλήθεια. Χειρότερα. Δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι, ξέρω εγώ. Πώς θα κάνετε καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές. Κάνουμε προσφορές πολλές. Έχει λίγα απ' όλα. Τα νηστίσιμα τώρα πιο ακριβά. Η καρύδα πάει 8 ευρώ. 7 την πουλάμε, 6 ό,τι πιάσουμε. Τα καλαμάρια επίσης το ίδιο. Για το 15. Γενικά. Γενικά. Έρχεστε στη λαϊκή. Ερχόμαστε. Έχει καλές τιμές. Έτσι και έτσι. Στους πάγκους μπροστά, χαζεύοντας ή αγοράζοντας και τουρίστες που επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές ως αξιοθέατο, προσπαθώντας να γνωρίσουν καλύτερα την κουλτούρα του αγαπημένου τους προορισμού. Είμαστε από το Βέλγιο και για μας είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από κοντά τι τρώνε οι Έλληνες. Η λαϊκή είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, έχει πάντα την καλύτερη ποιότητα, φρέσκα πράγματα και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.